μοναξιά του κελιού, είχε σκεφτεί πως όταν αποφυλακιστεί, θα ήθελε να βγει κρατώντας την ελληνική σημαία. Έτσι, στο επισκεπτήριο ζητούσε τη μητέρα της να της φέρνει μόνο άσπρα και μπλε ρούχα. Έπαιρνε κεριά από το ναό που διαμορφώθηκε σε ένα κελί των κεντρικών φυλακών, τα άναβε κρυφά στο κελί της και άρχισε να κόβει τα ρούχα της ελωρίδης. Δύο χρόνια, με το φως του κεριού, έραβε το εθνικό μας λάβαρο, την ελληνική σημαία. Με τις συμφωνίες Ρήγης Λονδίνου, που υπογράφηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 1959, ιδρύθηκε ένα νέο ανεξάρτητο κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, κάτω από την επίβλεψη τριών ενδιαφερομένων μερών, όπως ονομάζονταν, δηλαδή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας. Τα βρετανικά στρατηγικά συμφέροντα, για ακόμη μια φορά, καλύφθηκαν πλήρως, αφού η συμφωνία προνόησε την ύπαρξη δύο κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στο νησί. Σκοπός τους ήταν από ένα σημείο και μετά όχι η μόνιμη κυριαρχία τους στο νησί, αλλά η διασφάλιση των συμφερόντων τους στη Μέση Ανατολή και αυτό και έγινε. Οι συμφωνίες έφεραν την αμνηστία, με απελευθέρωση των κρατουμένων, στην πύλη των φυλακών συγγενείς αδειμονούν. Εγώ πάντως συμμετέχω. Ψάχνω όμως ένα κοντάρι, ένα χρυσό. Κάπου, τι το βρω στο βάρο μου. Τόσο καιρό την ετοίμαζα. Γιατί η σημαία έλεγε, θυσιάστηκαν όλα τα παλικάρια μας. Είσαι απίστευτη, πίτσα μου. Μα καλά, πότε πρόλαβες. Αυτό θα την πω. Δεν είναι σημαντικό.